Γιατί όμως χρειαζόμαστε έναν καλό ύπνο. Μπορεί κάποιος να φανταστεί, σας τα είπα όλα αυτά, αλλά γιατί το θέλουμε τον ύπνο. Σίγουρα. Και ο συνάδελφος το βρήκε γιατί ο εγκέφαλος εργάζεται πιο σκληρά, οπότε χρειάζεται να ξεκουράζεται. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεκουραστεί ο όφλιος του εγκεφάλου εκτός από τον ύπνο. Μπορεί να ξαπλώνουμε, να ξεκουράζουμε το σώμα μας σε ένα κρεβάτι χωρίς να κοιμόμαστε, όμως αυτό δεν ισχύει για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος για να ξεκουραστεί πρέπει να κοιμηθούμε και κυρίως να έχουμε βαθύ ύπνο. Και όσο πιο εξελιγμένο είναι ένα θηλαστικό, τόσο περισσότερο ύπνο χρειάζεται. Και τι γίνεται όταν στερούμαστε τον ύπνο. Σας έχω αναφέρω διάφορες αιτίες. Διάφορα αποτελέσματα, δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σύνδετες καταστάσεις, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τους κινδύνους, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εκπλήξεις και απροσδόκητες καταστάσεις, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εξελισσόμενα γεγονότα, δεν έχουμε εφρετικότητα, δεν επικοινωνούμε καλά. Και αυτό έχει επιπτώσεις και παγκόσμιες. Βλέπετε εδώ ότι τέσσερες σχεδόν έτσι πυρηνικές καταστροφές είχαν σχέση με ανθρώπινο λάθος. Βλέπετε το Τσέρνομπιλ, στο Three Mine Island, στο Οχάιο και στο Σακραμέντο. Ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος και σχετίστηκαν με την απώλεια του ύπνου. Και βλέπετε ότι αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, δεν υπήρχε έτσι καλή καθαρή σκέψη και ίσως αυτό να οφείλονταν στη στέρηση του ύπνου. Βλέπετε εδώ ότι οι ασθενείς με στέρηση ύπνου είναι επικίνδυνοι οδηγοί. Στέρηση ύπνου από οποιαδήποτε αίτια. Και εδώ είναι ένα αυτοκινητιστικό, μάλλον ένα ατύχημα στο Σέλμπι, στην Αγγλία, 100 περίπου νεκροί και τραυματίες. Και ένας οδηγός, βλέπετε εδώ το αυτοκίνητο, 6 ώρα το πρωί, δεν κοιμήθηκε καλά, έπεσε στο τρένο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Εκτός όμως από τα προηγούμενα, η στέρηση του ύπνου φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιακιακά νοσήματα, επίσης σχετίζεται με αρτηριακή υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, σαχαρόδη, διαβήτη και παχυσαρκία. Και αυτό οφείλεται γιατί η στέρηση του ύπνου σχετίζεται με διαταραγμένη ενόχη γλυκόζηση, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλη στο απόγευμα, αύξηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και μείωση της έγκρισης λεπτίνης. Και ακόμη έχει σχετιστεί με χρόνια φλεγμονή, η οποία και αυτή συμβάλλει στα καρδιακιακά νοσήματα. Και βρέθηκε από πρόσφατες μελέτες ότι η νυχτουρία, ίσως εξαιτίας της στέρησης του ύπνου, να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακιακών νοσημάτων και θνησιμότητας. Όπως επίσης βρέθηκε ότι σε ασθενείς οι οποίοι είχαν υπερτροφία προστάτη και νυχτουρία, καταργήθηκε αυτός ο καρδιακός ρυθμός της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή δεν έπεφτε η πίεση το βράδυ, και αυτό είναι μία ένδειξη καρδιακιακών νοσημάτων. Ποια είναι λοιπόν τα μυστικά για έναν καλό ύπνο? Νομίζω ότι όταν σας ρώτησα στην αρχή τα βρήκατε σχεδόν όλα. Ότι χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον, καλό κρεβάτι, φωτισμός κατάλληλος, να μην υπάρχει θόρυβος, η θερμοκρασία να είναι σωστή, να μην πίνουμε υπερβολικά, να μην τρώμε υπερβολικά, να μην πίνουμε υπερβολικό καφέ, ούτε να σηκούμαστε υπερβολικά. Καλό είναι να μην καπνίζουμε πριν τον ύπνο, και αυτό γιατί η νικοτίνη διεγείρει τον εγκέφαλο. Να έχουμε ένα τακτικό ωράριο ύπνου, γιατί βλέπουμε ότι το βιολογικό μας ρολόι ρυθμίζει τον ύπνο. Τώρα στις μέρες μας θα πρέπει να ελέγξουμε το άγχος, να μην το φέρουμε στην κρεβατοκάμαρα, να σβήνουμε την τηλεόραση, τον υπολογιστή και το κινητό, γιατί και αυτά μας φέρουν άγχος, και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως είναι το σύνδρομο αποφρετικών απνιών που αφορά κυρίως εμένα, αλλά και την νυχτουρία που αφορά και την υπερτροφή προστάτη που αφορά κυρίως εσάς. Και να θυμόμαστε ότι η στέρηση του ύπνου οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και δεν θα πρέπει να την παραβλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις, να... Να σηκώνονται, παρακαλώ. Δεν σας βλέπουμε τους συντονιστές. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην αϊπνία που αναφέρεστε, η νυκτουρία. Ο ασθενής, έχοντας την νυκτουρία, είναι ξύπνιος και θυμάται και ορεί ή τον ξυπνάει? Όχι, τον ξυπνάει. Δηλαδή αυτό το διαφοροποιείται, το ότι ξυπνά και πάει και ορεί. Και αυτό αναφέρει στην νυκτουρία. Όχι που είναι ξύπνιος έχει όντας αϊπνία. Όχι, 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 κοιμάται. Η αϊπνία αυτό δηλαδή κοιμάται και ξυπνάει να πάει να ορίσει. Αλλά βέβαια αυτή η συνήθεια, μάλλον αυτή μάλλον η ανάγκη, μπορεί να του δημιουργήσει αϊπνία. Δηλαδή να μην μπορεί να ξεκινήσει τον ύπνο του, γιατί σκέφτεται ότι μπορεί να χρειαστεί να πάει να ορίσει. Τότε δηλαδή και να έχει και αντίθετο. Δηλαδή έχει μάλλον η μελέτη που ανέφερα αναφέρει δεν ορίζει την αϊπνία. Δηλαδή λέει ότι ήταν ένα ερωτηματολόγιο και απαντούσαν οι ασθενείς αν είχαν αϊπνία. Δηλαδή αυτό που με ρωτήσατε ακριβώς δεν το διευκρινίζει. Γιατί η ορίση είναι έχει διαφορετικά στον ύπνο. Γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν τον ξυπνάει, είναι η νυκτουρία. Ναι. Αν είναι σε εγρήγορση και δεν κοιμάται. Ναι, αλλά μπορεί να σημαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, να μην μπορεί να ξεκινήσει τον ύπνο του, να έχει τέτοιο ύπνο αϊπνία,
Ναι, και πάλι εξαιτίας της νυχτουρίας. Ναι. Δηλαδή να έχει, να έχει δυσκολία έναρξης του ύπνου. Είναι διαφορετική η ύπνια στην οποία δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις να κοιμηθείς γιατί σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχεις νυχτουρία και γι' αυτό να κρατηθώ ξύπνιος ώστε να μην χρειαστεί να σηκωθώ να πάω να ουρήσω. Και έχει διαφορά από αυτό, ίσως το παθαίνουν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν και σύνομο παθητικό άπνιο. Δηλαδή σκέφτονται ότι να μην κοιμηθώ καλύτερα γιατί θα έχω άπνια, οπότε δεν θα με ξυπνήσει, οπότε γιατί να κοιμηθώ. Και είναι διαφορετικό να θες να ουρήσεις και να ξυπνάς πολλές φορές για να πας να ουρήσεις. Αυτό δεν το διευκρινίζει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Σε προέκταση αυτού να ρωτήσω αν... Ναι, ακούγομαι. Υπάρχει τρόπος να διαχωριστεί αυτή η λεπτή γραμμή, δηλαδή τι προκαλεί τι. Υπάρχουν ερωτηματολόγια, ας πούμε, ναι, ειδικά φτιαγμένα που θα μπορούσαν να πούνε. Η αλήθεια είναι ότι για την νυχτουρία δεν το γνωρίζω. Για την αϊπνία υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία αναφέρουν ότι πότε έχετε πρόβλημα να κοιμηθείτε. Και αναφέρουν και ακριβώς υπάρχουν ημερολόγια ύπνου που μπορείς να καταγράψεις τις ώρες του ύπνου ή πόσες φορές ξυπνάς το βράδυ για να ουρήσεις. Οπότε νομίζω και το κάνετε και εσείς αυτό για την νυχτουρία. Οπότε σημειώνοντας μπορεί να δει ο γιατρός τι συμβαίνει. Γιατί οι ασθενείς πάντοτε δεν είναι και αξιο... Δηλαδή μπορεί να σου λένε ότι εγώ ή δεν κοιμάμαι όλο το βράδυ, γιατί ουρώ όλο το βράδυ. Αλλά άμα τους ρωτήσεις πιο προσεκτικά, μπορεί να κοιμούνται ή άμα τους κάνεις μία μελέτη ύπνου, μπορεί αυτοί να κοιμούνται κάποιες ώρες, αλλά επειδή ξυπνούν πολύ συχνά λόγω της νυχτουρίας, να μην το καταλαβαίνουν ότι κοιμούνται. Δηλαδή μπορεί να βρίσκονται στο στάδιο 1 του ύπνου, πάρα πολύ ελαφρύς ύπνο. Ύπνος. Δεν ξεκουράζεται ιδιαίτερο ο εγκέφαλος, αλλά κοιμούνται. Αν καταγράψεις τον ύπνο τους, κοιμούνται. Αλλά ίσως δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό ρωτάω όμως. Ο ασθενής σίγουρα όταν θα έρθει την πρώτη φορά σε εμάς, θα τα παρουσιάσει λίγο δραματικά. Θα πει δεν κοιμάμαι όλο το βράδυ. Ή άμα έχει ακράτεια, ξέρω εγώ, κάποιες φορές την ημέρα, λέει είμαι συνέχεια τρέχομαι, ας πούμε. Αλλά άμα αρχίσει και ρωτάς παραπάνω, σίγουρα θα πει κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι αν υπάρχουν τρόποι, ας πούμε, να εκμεύσουμε αυτές τις πληροφορίες με κάποια ειδικά ερωτηματολόγια, χωρίς να καταφύγουμε σε μελέτη. Για την αϊπνία γνωρίζω ότι υπάρχουν. Για την νυχτουρία δεν το γνωρίζω πραγματικά. Όσον αφορά τον ύπνο. Άλλες ερωτήσεις. Ναι, μας δώσατε δύο στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι μία στις πέντε φορές σηκώνεται ο άντρας όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι. Και το δεύτερο στοιχείο, ότι στη μεγάλη ηλικία το 28-30% των γυναικών υποφέρουν, των συζύγων δηλαδή, υποφέρουν επειδή ο συγκάτοικος του κρεβάτι ταλαιπωρείται. Σας προκύπτει κάποια μελέτη που να λέει ότι οι γυναίκες κοιμούνται χειρότερα από τους άντρες? Πάλι αυτές οι μελέτες είναι ερωτηματολόγια. Δηλαδή, πάλι ρωτούσαν όταν μελέτησαν τους ασθενείς. Δηλαδή δεν κατέγραψαν τον ύπνο των γυναικών με μελέτη ύπνου. Δηλαδή δεν έκαναν εγκεφαλογράφημα στις γυναίκες αυτές που κοιμόταν δίπλα στους άντρες για να ξέρεις με καταγραφή ύπνου ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ερωτηματολογίου. Δηλαδή έλεγαν όταν έβλεπαν τους συζύγους που είχαν το πρόβλημα της υπερτροφίας προστάτη, ρωτούσαν και τη σύντροφο πώς κοιμάστε το βράδυ. Δηλαδή δεν ήταν καταγραφή ύπνου να ξέρω εγώ ότι ας πούμε, η γυναίκα δεν κοιμάται, αλλά από την καθημερινή πράξη νομίζω ότι είναι προφανές ότι. Ο σύζυγος και η σύζυγος υποφέρει. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχει με διακύμανση φυλετική, διακύμανση γεωγραφική κτλ. Στις ώρες του ύπνου, πόσες ώρες χρειάζεται για να ξεκουραστεί κάποιος κτλ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί για τις ώρες του ύπνου που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί έχουν γίνει παγκόσμιες μελέτες. Συνήθως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολύ λίγες ώρες να κοιμηθούν, μπορεί και 4 ώρες την ημέρα. Βέβαια, αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι long sleepers, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλές ώρες, δηλαδή πάνω από 10 ώρες, 12 ώρες για να ξεκουραστούν. Αλλά κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε γύρω στις 8-9 ώρες, δηλαδή μάλλον 7 με 9 ώρες. Δηλαδή σε μελέτες που έχουν γίνει έχουν βρει αυτά τα όρια. Αλλά οι σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή ένα 5% μπορεί να χρειάζεται μόνο 3-4 ώρες. Το συνηθισμένο όμως όταν σου λέει κάποιος εγώ ξεκουράζομαι με 3 ώρες, δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει ότι εγώ κοιμάμαι 5-6-7 ώρες και δεν ξεκουράζομαι, μπορεί να χρειάζεται 10 ώρες ύπνο. Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις βόρειες από τις νότιες χώρες κτλ. Οι μελέτες που γνωρίζω εγώ αναφέρουν υπάρχουν διαφορές σίγουρα και υπάρχουν διαφορές και σύμφωνα με την κουλτούρα. Αλλά οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται εκεί 7 με 8 ώρες ύπνου, ανεξάρτητα που μένει. Γιατί αν κοιμηθεί λιγότερο από 6 ώρες,
Ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει συνήθως προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να έχει ατυριακή υπέρταση, μπορεί να έχει όλα αυτά που σας είπα, μπορεί να αναπτύξει μεταβολικό σύνδρομο πιο εύκολα. Αλλά όπως επίσης και έχουν γίνει μελέτες που αν κάποιος κοιμάται πάρα πολλές ώρες, πάνω από 12 ώρες, πάλι μπορεί να έχει προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να έχει παραπάνω καρδιακιακά προβλήματα. Αλλά ένας μέσος όρος είναι εκεί, γύρω σε 7 με 8 ώρες. Παντού. Συνάδελφος. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει αριθμητική κάλυψη του ύπνου, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη λόγω φόρτου κοιμάμαι 5 ώρες και τις επόμενες μέρες για να καλύψω αυτές τις 2 ώρες και 3 που μου λείπουν. Αυτό είναι στο φυσιολογικό ή το είναι λάθος και πρέπει κάθε μέρα να κοιμάσαι υποχρεωτικά 7 ώρες. Το φυσιολογικό για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Όπως σας είπα, δηλαδή άλλος έχει ανάγκη να κοιμάται 7 ώρες, άλλος έχει 9. Αλλά αν κάποιος έχει μία εφημερία το βράδυ. Το επόμενο βράδυ δεν θα κοιμηθεί. Εγώ δεν κοιμήθηκα το βράδυ, όλο το βράδυ θα κοιμηθώ άλλες 8 ώρες. Ναι. Χρειάζεται λιγότερες ώρες για να αναπληρώσει το χαμένο του ύπνο. Αλλά αν αυτό γίνεται συστηματικά, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να έχει, όπως εκείνοι που κάνουν βάρδιες. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή, αλλάζουν το τελείως το κυρκάδιο ρολόι τους. Δηλαδή, ενώ η μελατονίνη πρέπει να παραχθεί το βράδυ, αυτοί πρέπει να είναι ξύπνοι το βράδυ. Και όταν βρίσκονται σε ένα έτσι δυνατό φως. Αναστέλνουν αυτή την έκρηξη της μελατονίνης, όμως την επόμενη μέρα το πρωί όταν θα πάνε να κοιμηθούν υπάρχει φως. Οπότε δεν μπορούν εύκολα να κοιμηθούν. Αλλά αυτό γίνεται συστηματικά. Έχει βρεθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν προβλήματα. Και όσον αφορά τον. Έχουν διαταραχές ύπνου, δηλαδή έχουν έλλειψη ύπνου, αλλά έχουν και προβλήματα, όπως σας είπα, λόγω στέρησης του ύπνου. Δηλαδή μπορεί να έχουν παραπάνω παχυσαρκία, μπορεί να έχουν. Γιατί όταν δεν κοιμάσαι καλά, διαταράσσεται και η έκρηξη της λεπτίνης. Οπότε έχεις προβλήματα. Και τρως παραπάνω. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο παχύσαρκοι. Έχουν προβλήματα με το καρδιακιακό σύστημα λόγω της στέρησης του ύπνου. Δηλαδή, αν αυτό το κάνεις κάποιες φορές την εβδομάδα, ίσως μακροπρόθεσμα να σου δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή, εκείνοι που κάνουν βάρδιες, νοσηλεύτες που κάνουν, ας πούμε, ένα μήνα στο εξωτερικό, που κάνουν μόνο νύχτες, έχουν προβλήματα. Σε αυτούς που έχουν χάσει περιστασιακά τον ύπνο τους μιας μέρας, πόσες ώρες είναι αναγκαίες για να καλύψει τη χαμένη νύχτα. Δεν υπάρχει ένας τυφλός ούτε να σου πει τόσες ώρες θα κοιμηθείς. Αλλά έχουν βρεθεί, ας πούμε, μελέτες οι οποίες λένε ότι αν κοιμηθείς το μεσημέρι 10 λεπτά, όχι μισή ώρα, μπορεί να αναπληρώσεις μία ώρα ύπνου του βραδινού. Αλλά έχουν γίνει μελέτες. Η συνέδεια μελέτη, ας πούμε, σου λέει ότι άμα κοιμηθείς 30 λεπτά, δεν σου κάνει τόσο καλό όσο αν κοιμηθείς 10. Δηλαδή τα 5 λεπτά δεν σου κάνουν τόσο καλό. Τα 10 αναπληρώνουν τον ύπνο σαν να κοιμώσουν μία ώρα βραδινή. Η μισή ώρα σου κάνει. Δηλαδή, δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία σου την υπόλοιπη μέρα. Απότερη, δηλαδή, μέχρι να συνέλθεις, όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς, άμα κοιμόμαστε 3 ώρες το μεσημέρι, για να συνέλθεις μετά, χρειάζεται κάποια ώρα. Ώρες, ναι. Άμα κοιμηθείς 10 λεπτά καλά, ίσως βοηθάει και ίσως αυτό, γι' αυτό κάνουμε στην Ιαπωνία που κοιμούνται το μεσημέρι ένα δεκάλεπτο, σε βοηθάει για την απόδοσή σου αργότερα. Ευχαριστώ. Μία ακόμα ερώτηση έχουμε. Μία ακόμα ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται αρκετές ώρες, όμως είναι κουρασμένοι. Σε τι ποσοστό αυτοί οι άνθρωποι κάνουν άπνοια στον ύπνο? Όπως σας είπα, στο γενικό πληθυσμό, το ποσοστό είναι γύρω στα 3 με 9% δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξεις ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή αν είναι παχύσαρκοι, αν είναι πάνω από 60-65, αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Δηλαδή, μπορεί να έχεις και 15%. Πρέπει πάντοτε να κοιτάς τα συμπτώματα, την κλινική εικόνα. Δηλαδή, αν είναι ένας κύριος ο οποίος είναι λίγο στριμπουλός, λίγο καπνίζει παραπάνω, έχει μεγάλη περίμετρο λαιμού ή έχει μια σταφυλή πολύ μεγάλη ή μια πολύ έτσι, μεγάλη γλώσσα, θα σκεφτόμουν αυτό το σύνδρομο. Αν είναι μια γυναίκα η οποία είναι αδύνατη, πάρα πολύ. Αν και υπάρχουν τέτοια περιστατικά, έχουμε και τέτοια περιστατικά, α πούμε, αδύνατων γυναικών, που μου λέει ότι ξυπνάω πολλές φορές ή δεν μπορώ να κοιμηθώ ή ξυπνάω λόγω, ας πούμε, την άσμα το βράδυ, μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να έχει μια αγχώδη διαταραχή, αν είναι μια νέα κοπέλα. Αλλά τα ποσοστά κυμαίνονται, δηλαδή επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες. Στο γενικό πληθυσμό είναι εκεί γύρω στο 3-5%, το οποίο, άμα το σκεφτεί κάποιο, δεν είναι μικρό. Γενικά συστήνεται φαρμακευτική θεραπεία για τη βελτίωση του ύπνου? Πρέπει να ψάξουμε πρώτα την αιτία. Εμείς που ασχολούμαστε με τους ασθενείς που έχουν σύνδρομο φραγικών απνιών, συνήθως χρησιμοποιούμε τις συσκευές CPAP. CPAP.
Εσείς που ασχολείστε με την νυχτουρία λόγω της υπερτροφίας προστάτη, σίγουρα χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους θεραπείας. Και τη βελτίωση του ύπνου, το πρώτο πράγμα που θα συστήσετε είναι μεταβολή των συνηθιών. Πάντοτε, οι πρώτες συστάσεις είναι εκείνες οι οποίες είναι και πιο απλές. Δηλαδή, να αλλάξεις τις συνήθειές σου. Δηλαδή, να αλλάξεις το. Αν τρώσεις με πάρα πολύ μπαριά το βράδυ, πίνεις πάρα πολύ αλκοόλ, καλό είναι να το σταματήσεις. Αν πίνεις καφέ πριν πας να κοιμηθείς, καλό είναι να το σταματήσεις. Ή αν θες να. Ή αν δεν σε βολεύει το κρεβάτι σου, να βάλεις ένα καλύτερο κρεβάτι. Ή αν ξέρεις ότι έχεις προβλήματα. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι παίρνω το διουρητικό μου πριν να πάω να κοιμηθώ, θα προσπαθήσω να πω στον καρδιολόγο μου να μου το αλλάξει, να μην ξυπνάω 10 φορές την ημέρα. Ή στις γυναίκες που έχουν προβλήματα με την εμεινόπαυση, και εκεί ίσως συστήνεται κάποια θεραπεία έτσι ώστε να ρυθμιστεί λίγο το πρόβλημα. Αλλά αν κάποιος ασθενής έχει πρόβλημα αποφρακτικών απνιών και το γνωρίζουμε, πάλι και σε αυτόν θα συστήσουμε να αποφύγει, να δυνατήσει, να αποφύγει πάλι το βαρύ φαγητό, όλα αυτά και συνέχεια θα προχωρήσουμε στη θεραπεία. Φάρμακα εύκολα δεν χορηγούμε, αν δεν ξέρουμε την αιτία. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν προς το παρόν άλλες ερωτήσεις, μπορούμε να κάνουμε πάλι στο τέλος ερωτήσεις. Για την οικονομία του χρόνου, ευχαριστούμε την κυρία Πατάκια. Ευχαριστώ και πολύ.